Μαζί μας ο Νίκος Τριγόπουλος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Θωμά Λούκα η Σχεδή Λίμνους. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Πες μας αρχικά γιατί με το Θωμά Λούκα. Το γνωρίζω πολλά χρόνια το Θωμά. Έχει έναν άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα, εμπιστοσύνη. Όλο αυτό το διάστημα, το 10 χρόνο που το γνωρίζω, είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν κοντά στη Λίμνο, γνώριζε τα προβλήματα των λιμνιών, άρα πρέπει όλοι να τον εμπιστευτούμε, γιατί με όλες τις θέσεις οι οποίες κατήχε, πιστεύω ότι έχει την απαιτούμενη πείρα ώστε να έχει ένα όραμα και ένα προγραμματισμό για το Δήμο της Λίμνο. Αν θέλαμε να βάλουμε, ας πούμε, τα τρία πιο σημαντικά θέματα για σαν για την παράταξή σας για τη Λίμνο, ποια πιστεύεις ότι είναι? Πολλά προβλήματα στο νησί, γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σίγουρα αυτό που βάζουμε σαν προτεραιότητα είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Εκεί πρέπει να σταθούμε κοντά, ώστε οι κάτοικοι εδώ του νησιού να αισθανθούν ότι υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να σταθεί δίπλα στα προβλήματά του. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ως προς το θέμα του νερού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό, αν δεν εξασφαλίσουμε τις υποδομές ώστε να εξασφαλίσουμε στους τουρίστες μας το νερό που χρειαζόμαστε για όλη την περίοδο. Πολλά προβλήματα. Η διαχείριση του ΑΜΕΑ, πάρα πολλά που πρέπει να σταθούμε κοντά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στα θέματα της παιδείας είναι τόσα πολλά προβλήματα που έχουν εγκαταλειφθεί όλο αυτό το διάστημα που νομίζω ότι δεν βάζουμε προτεραιότητα, βάζουμε ότι πρέπει όλα αυτά από την πρώτη στιγμή με δουλειά να λυθούν. Είσαι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Σε περίπτωση επανεκλογής σου ως δημοτικός σύμβουλος, από ποιο τομέα πιστεύεις θα ήθελες να προσφέρεις, να ασχοληθείς περισσότερο? Και το θέμα είναι ότι πάντοτε μπαίνοντας σε ενσυνασμό, οπότε δεν βάζω σαν προτεραιότητα ότι πρέπει να κατέχω κάποια θέση. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό όμως που μπορώ να προσφέρω, αν έχουμε μια δημοτική αρχή με υποψήφιση τον κύριο Θωμά Λούκα, είναι ότι πάνω στα θέματα εκπαιδευτικά, νομίζω ότι η εμπειρία μου και σε θέση ευθύνης εδώ και 20 χρόνια που κατέχω, θα μπορώ να προσφέρω στην εκπαίδευση και για ολόκληρο το νησί. Τώρα, τελειώνοντας την προεκλογική περίοδο, είσαι ευχαριστημένος από αυτά που κάνατε για την παράταξή σας? Φυσικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πλησιάσαμε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, και όταν λέω όλους τους κατοίκους εδώ, φτάσαμε στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Λίμνου. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια απαξίωση σε όλους τους κατοίκους εδώ της Λίμνου. Μιλάμε για πλάκα Παναγιά. Άρα, βάζοντας σαν προτεραιότητα, είναι ότι θα πρέπει οι Λιμνοί όλοι να αποφασίσουν τι θέλουν. Θέλουν μια καινούρια δημοτική αρχή ή να πάμε λιγάκι στα παλιά, τα οποία βασικά δυστυχώς θα μας φέρουν στα ίδια αποτελέσματα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ και εγώ.